Με τα θέματα της ενέργειας αλλά και της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα ασχοληθούμε τώρα. Ε, πάμε να συναντήσουμε τον ε, κύριο Ρέστιο Μράν, ε, διεθνή δικηγόρο σε θέματα οικονομίας και ενέργειας. Καλώς σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Να, θα ήθελα παρακαλώ το, το σχόλιο σας ε, και από όσα και εσείς έχετε μάθει για την χθεσινή, για το αποτέλεσμα χθεσινής συνάντησης Μητσοτάκη Χρυστοδουλίδη για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Φαίνεται ότι υπάρχει συγκρατημένη ισοδοξία και Προχωράει το έργο ή θα προχωρήσει, έτσι καταλαβαίνω. Φαίνεται, όπω σωστά λέτε, ότι μετά τη συνάντηση των δύο αρχηγών κρατών, στην πραγματικότητα του Πρωθυπουργού και του Πρόεδρου Κυπριακή Δημοκρατία, στην πραγματικότητα. Α, Φαίνεται ότι θα υπάρξει μια πολιτική λύση στο όλο πρόβλημα. Ε, μέχρι τώρα είχαμε αναλωθεί σε συζητήσει ένθεν και εκείνθεν μεταξύ των τεχνικών ομάδων των δύο κρατών μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών ενέργεια. Πλέον ε, νομίζω ότι η δυσκολία του εγχειρήματο και τα εμπόδια τα οποία είχαμε αντιμετωπίσει στο ενδιάμεσο έπρεπε να λυθούν σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο. Το κλίμα λοιπόν φαίνεται ότι ήταν καλό χθε στη συνάντηση ε, και οι λεπτομέρειε που συζητήθηκαν νομίζω δείχνουν μια καλόπιστη προσέγγιση και των δύο κρατών για να υλοποιηθεί τελικά το έργο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό δεδομένου δεδομένο του τέλματος, έτσι στο οποίο είχαν έλθει οι συζητήσει το τελευταίο διάστημα. Και το βασικό νομίζω, το, γιατί έχουν κυκλοφορήσει και τα τέσσερα σημεία που συμφώνησαν, η συμμετοχή τη Κύπρου στο αρχικό κεφάλαιο με τα 100 εκατομμύρια, νομίζω ότι αυτό ήταν το πιο μεγάλο αγκάθι στο τεχνικό-οικονομικό κομμάτι ενώ που υπήρχε. <σομή> Σωστά. Καταρχά, η, η κεφαλαιοχική συμμετοχή στην εταιρεία, στο SPV, στην εταιρεία ειδικού σκοπού που θα δημιουργηθεί για να υλοποιήσει το έργο, ήταν πάρα πολύ σημαντική. Ξέρετε, ιστορικά η συμμετοχή τη Κύπρου από πλευρά κεφαλαιοχική ήταν ένα από τα βασικότερα ζητήματα και υπό το προηγούμενο ειδικτυσιακό καθεστώ. Οπότε ε, επιλέχθηκε, αν θέλετε, η συμμετοχή στο κεφάλαιο απευθεία, το οποίο είναι και η καλύτερη, η καθαρότερη και η συγκεκριμένη λύση για να υπάρξει και μια δέσμευση από πλευρά Κυπριακή Δημοκρατία για την υλοποίηση του έργου. Παλιότερα υπενθυμίζω ότι είχαν α, συζητηθεί λύσει ε, για κρατική εγγύηση, για κυβερνητικά ομόλογα τα οποία θα είχαν την, την κάλυψη του Κυπριακού Δημοσίου. Νομίζω όμω ότι η απευθεία συμμετοχή είναι πάρα πολύ σημαντική. Όπω νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ σημαντική, θέλετε, αν θέλετε, η, 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 αν θέλετε το, το, κάλυμα, η κάλυψη των εξόδων του έργου, η οποία θα γίνει πλέον με ένα συγκεκριμένο τρόπο από ό,τι φαίνεται yeah. από του Κύπρου καταναλωτέ. Στην πραγματικότητα από το Κυπριακό Δημόσιο, το οποίο θα επιστρέφει στου Κυπρίου καταναλωτέ το ποσό αναλογαριασμό το οποίο θα διατίθεται για την κατασκευή του έργου. Άρα στην πραγματικότητα δεν θα υπάρχει αν θέλετε, αρνητικό ε, πρόσημο στου κυπρίου καταναλωτέ. Το οποίο ήταν πολύ σημαντικό, Βέβαια. νομίζω, και ω ζήτημα το οποίο είχε τεθεί. Τώρα, όλα αυτά που συζητάμε μέχρι τώρα, κύριε Μιράν, είναι το κομμάτι το τεχνικό-οικονομικό ε, του έργου. Έχουμε και τη γεωπολιτική ε, σημασία αυτού του έργου, που είναι πολύ μεγάλη ε, αυτή η σημασία και νομίζω ότι οι δύο συζήτησαν και αυτό το κομμάτι εχθές. Σαφέστατα, νομίζω ότι αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό. Καλή η οικονομική και η τεχνική πλευρά του έργου. Είναι ένα έργο το οποίο, αν γίνει σωστά, θα είναι ένα επικερδέ σε έργο και θα βοηθήσει στην ευρύτερη αν θέλετε, ε, 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 αναβάθμιση του ενεργειακού τομέα και των δύο χωρών και τη ευρύτερη περιοχή. Το σημαντικότερο όμω είναι για να είμαστε και ειλικρινεί στο θέμα το γεωστρατηγικό, και το γεωπολιτικό. Σε μια περιοχή του κόσμου που έχουμε ε, την Τουρκία, ένα πρόβλεπτο διεθνή παίχτη, ο οποίο ανα πάσα στιγμή μπορεί να αλλάξει και να αναδιαμορφώσει την πολιτική του, το να δημιουργεί στέρεε βάσει από πλευρά υποδομών και ιδίω ενεργειακών υποδομών, που στο σύγχρονο κόσμο είναι πάρα πολύ σημαντικέ, ιδίω ενώπιση τη ενεργειακή μετάβαση, να δημιουργεί στρατηγικέ συμμαχίε με πολύ ισχυρά κράτη τη ευρύτερη περιοχή, όπω είναι το Ισραήλ, διότι θα είναι και αυτό κομμάτι τη ευρύτερη διασύνδεση. Νομίζω ότι από μόνο του δείχνει έτσι μια αναβάθμιση όχι μόνο των ελληνοκυπριακών σχέσεων, αλλά και του ρόλου των δύο κρατών στην ευρύτερη περιοχή. Μα καθιστά δυνατότερου και νομίζω και είναι και ένα δείγμα Τη ε, ε, συγκεκριμένη πολιτική των δύο κρατών να μην υπαναχωρήσουν σε απαιτήσει του τουρκικού παράγοντα και να δώσουν ένα έτσι μήνυμα στη, στη διεθνή κοινότητα για την αναβάθμιση τη θέση και των δύο κρατών στην περιοχή αυτή του κόσμου. Τι οποίε απαιτήσει και αντιδράσει, κύριε Μιράνη, με σίγουρο θα τι δούμε το επόμενο διάστημα και θα τι ακούσουμε. Σαφέστατα. Νομίζω όμω ότι υπάρχει το πολύ θετικό προηγούμενο στην Κύπρο. Τη ε, ανακάλυψη ε, των υδρογονανθράκων, του αερίου και του φυσικού πετρελαίου τα yeah. προηγούμενα 15 με 20 χρόνια και το πώ η Κυπριακή Δημοκρατία κατόρθωσε με τη συνεργασία και του διεθνού παράγοντα όχι μόνο να οριοθετήσει τι περιοχέ αυτέ παρά την παράνομη τουρκική κατοχή στη Βόρεια Κύπρο, αλλά στην πραγματικότητα να οδηγηθεί και στην ανάπτυξη των κοιτασμάτων αυτών, το οποίο από μόνο του είναι μία ένδειξη ότι αν πραγματικά θέλουμε, ε, όπω το απέδειξαν ε, οι Κύπροι, αν πραγματικά θέλουμε και έχουμε τι σωστέ πολιτικέ και, ε, και την αποφασιστικότητα. Που απαιτείται, ε, ο τουρκικό παράγοντα εν τέλει ε, θα ανασχεθεί από μόνο του, διότι αυτή είναι η πολιτική του. Η πολιτική του είναι μπροστοβαρή, είναι μια πολιτική ε, επιθετικότητος, ε, απειλη, απειλητικότητο ω προ την ουσία και τη σύλληψή τη. Στην πραγματικότητα όμω και στην ουσία βλέπουμε ότι δεν μεταφράζεται τι περισσότερε φορέ σε πράξει και συγκεκριμένε ενέργειε. Τώρα θέλω να σας παρακαλώ και ένα σχόλιο σας για την χθεσινή απάντηση της ε, κυρίας Φορντελάιαν στην επιστολή Μητσοτάκη για το θέμα της ε, τιμής της ενέργειας. Ε, τώρα να σας πω εγώ τη μαύρη αλήθεια όπως τη διάβασα και την είδα. Είναι μια γενικόλογη απάντηση. Μια γενικόλογη σε... διπλωματική απάντηση. Ε, επί της ουσίας δεν κατάλαβα τι θα γίνει για να συγκρατηθούν οι τιμές. Ε, σωστά το λέτε. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το επίπεδο, στο ανώτερο ευρωπαϊκό πολιτικό επίπεδο, ε, δυστυχώ κατά την ταπεινή μου άποψη, οι επικοινωνίε γίνονται σε ανώτερο διπλωματικό ναι. επίπεδο με μια, γλώσσα, με μια γλώσσα η οποία δεν γίνεται απαραίτητο κατανοητή. Όχι, από... λέω, μήπω δεν κατάλαβα εγώ, γι' αυτό σα ρωτώ εσείς. Oh. Έχετε μεγαλύτερη εξειδίκευση από μένα στα θέματα αυτά. Γι' αυτό ρωτήσατε. Σωστά, σωστά το λέτε. Και εγώ διαβάζοντα την επιστολή, προφανώ τη βρήκα εξίσου γενικόλογη. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να δούμε είναι τι κρύβεται πίσω από αυτό. Από... Από μόνο του το γεγονό ότι απαντάει η Πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον Έλληνα Πρωθυπουργό συγκεκριμένα επί ενό ζητήματο το οποίο έθεσε είναι πολύ σημαντικό. Ω κίνηση, λέτε. Ω κίνηση έχει την σημασία τη. Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλέ επικοινωνίε προ την Πρόεδρο τη Επιτροπή και γενικά προ προς την Επιτροπή από αρχηγούς κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίε παραμένουν αναπάντητες ή, αν μη τι άλλο, δεν γίνεται συγκεκριμένη διαχείρισή του. Το γεγονό όμω ότι υπάρχει άμεση απάντηση και υπάρχει έστω και σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο η δέσμευση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το πρόβλημα το οποίο θέτει ο Έλληνα ο Έλληνα Πρωθυπουργό θα αντιμετωπιστεί, άρα αναγνωρίζει την ύπαρξη του προβλήματο επειδή το θέτει η Ελλάδα και η Ελλάδα ξέρουμε όλοι ότι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τι αυξημένε τιμέ το προηγούμενο καλοκαίρι για μια σειρά από παράγοντε. Το γεγονό λοιπόν αυτό ότι υπάρχει ο απευθεία διάβλο και ότι το ζήτημα μπορούμε να το θέτουμε πλέον σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό παρά τι γενικόλογε διατυπώσει. Πίσω από αυτέ ε, κρύβονται νομίζω δεσμεύσει οι οποίε είναι πάρα πολύ σημαντικέ και τι οποίε χρειαζόμαστε ω χώρα σε Ευρωπαϊκή επίπεδο για να μπορέσουμε να μετεξελίξουμε την αγορά ενέργεια και να μην επομίζεται ο καταναλωτή ακριβέ τιμέ στο άμεσο διάστημα, στο άμεσο στο επόμενο διάστημα. Κύριε Μουράν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση και τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, γεια